Φίλοι, φίλες του καναλιού, γεια σας, καλώς ήρθατε. Έχω να σας κάνω πολύ σημαντικές ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή, πολύ όμορφες ανακοινώσεις, στο οποίο έχουν να κάνουν με μια εξέλιξη, σαν αυτό που λέγαμε και κάποιες όμορφες εκπλήξεις. Γνωρίζετε λοιπόν ότι εδώ και κάμποσο καιρό, στο κανάλι, έχω το Ακάσταρο Points, το οποίο συνεχίζει κανονικά. Ήδη υπάρχουν νικητές, νικήτριες, που μέσα από αυτή τη διαδικασία μαζεύουν πόντους. Οι πόντοι μαζεύονται με διάφορους τρόπους, υπάρχει ένα ωραίο σύστημα, το οποίο έχω βρει, ας το πούμε, στο οποίο τι κάνει, όταν κάποιος, ας πούμε, γράφεται για πρώτη φορά στο κανάλι, παίρνει 20 πόντους. Αν αρχίσει όμως και συμμετέχει ενεργά σε πρεμιέρες, σε chat, βάζει like, σε comments, αρχίζουν αυτά από πίσω, υπάρχουν κάποιοι βαθμοί. Πάνω χάρη, όταν κάποιος τσατάρει, ξέρω εγώ, ανάλογα με τη διάρκεια, παίρνει 7 πόντους επί 2 ώρες αν μιλήσει κτλ. Βγαίνει ένας πολλαπλασιασμός και βγαίνει πόσους πόντους μπορεί κάποιος να πάρει. Έτσι φέρω ένα παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει με τα likes, το ίδιο συμβαίνει με τα comments. Οπότε αυτοί οι πόντοι προστίθενται. Περίπου έτσι όπως το έχω υπολογίσει εγώ και μου δείχνει και το σύστημα, όχι μερολογιακά, αλλά κάθε μήνα, κάθε 30-35 μέρες, πάντα κάποιος θα κερδίζει βάσει αυτού του όμορφου συστήματος. Εμένα μου αρέσει πολύ, διότι έτσι υπάρχει μια ενεργοποίηση στον κόσμο και να συμμετέχει ενεργά στο κανάλι και να μην απλά, ας το πούμε, και απλά βλέπει κάποια βιντεάκια κτλ. Γιατί εγώ θέλω να υπάρχει συμμετοχή. Ένας δεύτερος τρόπος που υπάρχει για να επωφεληθεί κάποιος από το κανάλι είναι με κληρώσεις. Κάθε τόσο, όχι πολύ συχνά όμως, θα κάνω κληρώσεις. Εντάξει, και αυτό είναι μια μέθοδος, είναι ωραίο, είναι περισσότερο στην τύχη. Κάποια στιγμή όμως μίλαγα με κάποιους ανθρώπους και μέσω email και τα λοιπά που μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν πολύ μιλάω, δεν θέλω να πολύ μιλάω, δεν μου αρέσει να τσατάρω ή δεν θέλω να κάνω και πολλά σχόλια ή το άλλο είναι ότι ξέρεις κάτι, ναι, δεν θέλω να μιλάω πολύ στο live σου ή στα πρεμιέρες ή οτιδήποτε, δεν θέλω να σε παρακολουθώ, να παίρνω τις πληροφορίες, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και ανθρώπινο και κατανοητό. Σκέφτηκα λοιπόν, αν θέλετε να το πω έτσι, φλασιά ήταν που μου ήρθε, να κάνουμε το εξής. Να εφαρμόσουμε και θα το εφαρμόσουμε, θα σας το εξηγήσω, θα είναι εύκολο, δύσκολο, θα το δούμε. Να εφαρμόσουμε κυνήγι θησαυρού. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το κυνήγι θησαυρού. Θα σας πω, θα σας το εξηγήσω πολύ απλά. Θα υπάρχει ή σε βιντεακή, ή σε εικόνα ή στην κοινότητα με κάποιο τρόπο ή μπορεί κάποιο ή με γραπτό λόγο να υπάρχει ή ένα ερώτημα ή ένα puzzle ή ένα quiz. Θα γίνεται σε δύο επίπεδα, θα γίνεται σε δύο γύρους δηλαδή. Στον πρώτο γύρο να κάνουμε μια υπόθεση, βάζω εγώ ένα ερώτημα και αυτοί που θα βρουν το ερώτημα, οι πρώτοι κάτω από την κοινότητα, θα φαίνεται δηλαδή ποιος απάντησε σωστά και πιο γρήγορα, θα κερδίζει, οι τρεις πρώτοι θα κερδίζουν και θα περνάνε στην επόμενη φάση. Αφού πάνε λοιπόν στην επόμενη φάση, αφού περάσουν δηλαδή στην επόμενη φάση αυτοί οι τρεις, θα διαγωνιστούν σε ένα ή παζλ ή quiz ή σπαζοκεφαλιά ή ερώτημα ή βρες κάτι από τα βίντεό μου, ας το πούμε, και θα πρέπει να ψάξετε, να βρείτε και όποιος απαντήσει σωστά, ο ένας που θα απαντήσει πρώτο σωστά, η πρώτη κερδίζει. Τι κερδίζει? Κερδίζει bonus. Τι bonus κερδίζει από αυτό το κυνήγι του θησαυρού? Θα σας τα εξηγήσω. Το πρώτο πράγμα που κερδίζει σίγουρα είναι μία πρόβλεψη από εμένα. Σε ό,τι θέλει, σε ό,τι θέλει. Πρόβλεψη, θέλει πρόβλεψη με συγκεκριμένο τρόπο, θέλει για στιματικά, επαγγελματικά, ό,τι είναι. Το δεύτερο βραβείο που θα πάρει το bonus, που είναι και αυτό ελεύθερο, με προσφορά δηλαδή, είναι μία πυθαγόρια αριθμολογία πλήρης ανάλυση. Και θέλω να το δείτε, γιατί πολλές φορές λέμε για πυθαγόρια αριθμολογία, σας μιλάω και θέλω να δείτε την ανάλυση την οποία εγώ κάνω, την οποία αυτήν την παίρνετε σε χαρτί, μάλλον δεν σας στέλνω σε χαρτί, την παίρνετε σε ηλεκτρονικό αρχείο και αν θέλετε μπορείτε να την εκτυπώσετε. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα όνομα το οποίο έχει βγει από τη φαντασία. Εδώ πέρα δείχνει τον κατάλογο, δείχνει την εισαγωγή, δεν θα σας πάω, δεν θα σας ζαλίσω πολύ, να μην σας κουράσω. Δείχνει επίσης, για να το δούμε, το αριθμολογικό προφίλ, τι σημαίνει, λέξεις κλειδιά, κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν τι σημαίνει πυθαγόρια αριθμολογία, ο δρόμος ζωής, αριθμός ψυχής, πλήρης ανάλυση, περιμένετε, αριθμός προσωπικότητας, αριθμός ολοκλήρωσης. Στο επόμενο, ένα λεπτό, δεν πειράζει, στο επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι ο δύναμη, το σχέδιο ζωής, ο αριθμός δύναμής σας. Ελάτε τώρα εδώ να δείτε. Όλοι οι αριθμοί, κανονικά πώς βγαίνουν δηλαδή, και επίσης στα ταρό, τι είστε. Τι είστε στα ταρό, βάσει της αριθμολογίας. Οπότε στον δρόμο ζωής ξέρετε ότι
Θα σας τα εξηγώ αυτά εδώ πέρα τι είναι. Ο αριθμός ψυχής, όπως είδατε, αριθμός προσωπικότητας, αριθμός πεπρωμένων, και ξέρετε πολύ καλά πλέον ποιος είναι ο πυρήνας σας. Συνεχίζουμε όμως. Υπάρχει μια πλήρης ανάλυση, υπάρχει και ανάλυση δρόμου ζωής με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Μην ψάξετε να τα βρείτε αυτά στο ίντερνετ, δεν υπάρχουν. Αυτές εδώ πέρα οι πληροφορίες στο ίντερνετ δεν υπάρχουν πουθενά. Γιατί δεν τις έχω πάρει από το ίντερνετ, τις έχω πάρει από άλλους ανθρώπους και από το εξωτερικό που μου τα έχουν δώσει. Το ιερό σας τρίγωνο που το έχουμε κάνει και τι σημαίνει το ιερό τρίγωνο, έτσι, και ποια είναι και όλο το νόημά του. Στη συνέχεια, να δείτε τι ωραίο. Έχουμε το επόμενο. Εδώ, η προσωπική σας χρονιά. Δείτε εδώ, καρμικά μαθήματα, μαθήματα εξέλιξης. Αυτά βγαίνουν αυτόματα. Υπάρχει ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάξει και βιώνει αυτόματα. Επίσης, τα τόξα του Πυθαγόρα. Ικανότητες, ταλέντα, πώς βγαίνουν και τι σημαίνει το κάθε τόξο για εσάς. Εντάξει. Και υπάρχει πλήρης ανάλυση. Μετά, αυτό που παίρνετε είναι και αυτή εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα ο χάρτης. Με μια ματιά εκτυπωμένο στο απλό χαρτί, μπορείτε να δείτε με πληροφορίες εδώ πέρα τι σημαίνουν. Το χάρτη σας σε μια ματιά έχει τα πάντα. Έχει τους κύριους αριθμούς, έχει επεξηγήσεις, έχει τις προκλήσεις, έχει την προσωπική σας χρονιά, έχει για αυτή τη χρονιά τι συμβαίνει, έχει τα καρμικά μαθήματα, έχει τα τόξα του Πυθαγόρα τι σημαίνει, έχει αν η αριθμή αυτή είναι θεϊκή, μαγική ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με την καρμική σας σειρά, τα καρμικά σας, ξεκάθαρα πλέον τι γίνεται τα καρμικά σας. Και τι άλλο συγκλονιστικό, θέλω να το δείτε. Η σφραγίδα σας. Αυτή είναι η προσωπική σας σφραγίδα που βγαίνει μέσα από αριθμολογία, βγαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αυτό θα το κερδίσει κάποιος ή κάποια που θα συμμετέχει. Μπορείτε αυτό να το πάρετε, να το έχετε, μπορεί να το εκτυπώσετε, μπορεί να το κάνετε τατουάζ, μπορεί να το κάνετε ό,τι θέλετε. Είστε όμως εσείς. Είναι η ταυτότητά σας. Και θέλω τώρα να κλείσουμε με πολύ ωραίο τρόπο, θετικό τρόπο, πώς αλλιώς, ας πούμε, με τα ταρό. Η όλη διαδικασία που κάνω έχει την ενέργεια αυτή εδώ πέρα, της γυναίκας, της δύναμης δηλαδή, διότι σημαίνει και διέστηση φυσικά, αλλά αποφασιστικότητα και δύναμη. Αυτό που συνεχίζω και κάνω είναι δηλαδή ο χρόνος και είναι η προσφορά, είναι ο κόσμος και η προσφορά απέναντι στον κόσμο γενικότερα και ο οποίος μαθαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία και παίρνει τα δώρα του, διότι αυτή η κάρτα σημαίνει δίνω και δώρα. Το επόμενο είναι ο Ιεροφάντης, οι αλήθειες οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια, έτσι, και έρχονται να διδάξουν και να μεταδώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν τα καινούργια ξεκινήματα, γιατί είναι ένα καινούργιο όμορφο ξεκίνημα αυτό που κάνουμε, είναι το κυνήγι του θησαυρού. Να το δείτε το κυνήγι του θησαυρού. Πρέπει κάποιος να βγει έξω να προχωρήσει για να βρει το κυνήγι του θησαυρού, να κάνει πράγματα. Ο μάγος μπορεί να είμαι εγώ σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, αλλά σαν ενέργεια σημαίνει και τα καινούργια πάλι, δίπλα, δίδυ βάση, τα καινούργια ξεκινήματα. Και στο τέλος, να μην τραβήξω άλλη, η προσφορά η οποία γίνεται προς εσάς. Φίλες, φίλοι μου, μην ξεχνάτε λοιπόν, κυνήγι θησαυρού, θα σας ενημερώσω πότε ξεκινάμε. Θα ενημερωθείτε βέβαια με άλλο βιντεάκι και ποια είναι η διαδικασία και τι γίνεται. Εννοείται ότι η απορία υπάρχει, είτε στέλνετε email, το συζητάμε από κάτω στην κοινότητα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.